Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Τροχαίο δυστύχημα χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο αυτοκινητιστικό στη Λιβύη, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, εκφράζοντας παράλληλα τα συλληπιτηριά τους στους συγγενείς των νεκρών. Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημένοντας πως μίλησε με σαφείς δεσμεύσεις, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τόσο για την ουσιαστική αρρωγή στον Εύρο και τη Θεσσαλία που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όσο και τη βελτίωση της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών του κράτους. Τα συλληπιτήριά του προς τις οικογένειες των νεκρών στο τροχαίο της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημένοντας πως μίλησε με ειλικρίνεια, σαφείς δεσμεύσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και παρουσίασε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, τόσο για την ουσιαστική αρρωγή στον Εύρο και τη Θεσσαλία που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όσο και τη βελτίωση της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών του κράτους. Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στη Λιβύη που οδήγησε στο θάνατο 5 συμπολίτες μας που είχαν μεταβεί εκεί για ανθρωπιστική βοήθεια, μας γεμίζει οδύνη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτού του συγκλονιστικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ακόμα μια φορά με ειλικρίνεια, σαφείς δεσμεύσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και παρουσίασε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τόσο για την ουσιαστική αρρωγή των πολιτών στον Εύρο και τη Θεσσαλία που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα, όσο και τη βελτίωση της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών του κράτους. Είχαμε δεσμευθεί στην προηγούμενη τετραετία πως θα μειώσουμε τους φόρους για να απαλλάξουμε τους πολίτες από πρόσθετα βάρη και το κάναμε. Είχαμε πει πως θα μπει μια τάξη στα οικονομικά και τώρα η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική της βαθμίδα μετά από 14 χρόνια, έχει ρεκόρ εξαγωγών και τη χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας 15ετίας. Τώρα είναι η στιγμή που οι μόνιμες παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θα αυξήσουν άμεσα ή έμεσα τα εισοδήματα όλων των πολιτών, κάτι που αποτέλεσε και τη βασική προεκλογική μας δέσμευση. Για τον ιδιωτικό τομέα. Ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου του 2024 οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012, ενώ δρομολογείται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο. Για το δημόσιο τομέα, αυξάνονται οι αμοιβές στον δημόσιο τομέα κατά 10,5% από 1η-1η του 2024, με αποτέλεσμα σχεδόν 660.000 υπάλληλοι να αποκτούν έναν επιπλέον μισθό το χρόνο. Για τους συνταξιούχους, σε 200.000 πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα, σε όσους αδικεί η προσωπική διαφορά, καταβάλλεται έκτακτη αρρωγή και παράλληλα δρομολογείται νέα ετήσια αύξηση στους συνταξιούχους από τον Ιανουάριο. Τέλος, για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί και εργάζονται, προβλέπεται η καταβολή μόνο μιας εισφοράς 10% επί των πρόσθετων αμοιβών τους, αντί της σημερινής επιβάρυνσης του πέναλτι, εντός εισαγωγικών όπως συνηθίζουμε να το λέμε, του 30%. Για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, σε 1.340.000 δηλώσεις, το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 8% το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Δεκέμβριο. Συνεχίζεται το επίδομα θέρμανσης με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι μου» για πολίτες 25 έως 39 ετών. Έχουν εγκριθεί ήδη 4.700 χαμηλότοκα δάνεια. Στόχος μας είναι να αποκτήσουν σπίτι συνολικά 10.000 νέοι και με τις παράλληλες δράσεις για τη στέγη να ευνοηθούν τελικά 150.000 πολίτες. Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στην απόφαση για ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα και στη δρομολόγηση νέας αύξησης του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο. Καταβάλλεται από το Δεκέμβριο το Youth Pass ύψους 150 ευρώ σε 200.000 νέους 18 και 19 ετών. Δέσμευσή μας είναι όμως και η απαρέγκλητη τήρηση και διασφάλιση της νομιμότητας σε όλα τα πεδία. Σε αυτό το πλαίσιο αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο μήνα 2.500 αστυνομικοί από τη φύλαξη δημοσίων προσώπων, οι οποίοι θα συνδράμουν το έργο της Ελλάς στο πεδίο. Παράλληλα, με στοχευμένες παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα, δράστες αδικημάτων που κοστίζουν ζωές και περιουσίες θα μπορούν να φυλακίζονται με την πρωτόδικη απόφαση. Ενώ θα τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο έκτησης ποινών, ώστε κάποιος που έχει καταδικαστεί για 15 χρόνια να μην αποφυλακίζεται πια στα 5 χρόνια.
Η νομιμότητα όμως δεν αφορά μόνο την ασφάλεια στις γειτονιές ή την απονομή δικαιοσύνης, αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έως την άνοιξη του 2024, οι ταμιακές μηχανές 450.000 επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τα POS. Επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε όλη τη λιανική αγορά. Γίνονται υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές και στις αγοροπολισίες ακινήτων, όπου καταργούνται οριστικά τα μετρητά. Λεπτομέρειες και ενεργοποιείται, με συγχωρείτε, από τον Ιανουάριο το ψηφιακό δελτίο αποστολής και διπλασιάζεται το πρόστιμο για τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά. Λεπτομέρειες και εξειδικεύσεις για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι της εργασίας παρουσιάστηκαν χθες από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνη Γεωργιάδη, και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις των μέτρων. Στο επίπεδο της ενίσχυσης των κρίσιμων υποδομών του κράτους, ενισχύεται η δημόσια υγεία με τις προσλήψεις 10.000 υγειονομικών, 800 πληρωμάτων ΕΚΑΒ και την προμήθεια νέων ασθενοφόρων, την ίδρυση ενιαίου κέντρου συντονισμού σε κάθε περιφέρεια της χώρας, τη δημιουργία πύργου ελέγχου, ώστε η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στις πόλεις να φτάσει σε 10 λεπτά, τη δημιουργία 6 βάσεων ιατρικών ελικοπτέρων για τις διακομιδές από απομακρυσμένα σημεία και την αναβάθμιση με τμήματων επειγόντων περιστατικών 96 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα το πρωί υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η σύμβαση για την ανακατασκευή, επέκταση και προσαρμογή στα νέα πρότυπα του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Θριάσιου Νοσοκομείου, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας, με προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενισχύεται η πολιτική προστασία και η άμυνα της χώρας απέναντι σε ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές με μια σειρά από μέτρα. Συγκεκριμένα, συγκροτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας από τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Ταυτόχρονα, θα γίνουν εισηγήσεις για μόνιμες λύσεις στην άδρευση και διπλασιάζεται από το 2024 το αποθεματικό για φυσικές καταστροφές από τα 300 στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εξάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, αναστέλλονται για 6 μήνες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της απόφασης, αναστέλλεται η ενέργεια πληστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων για 6 μήνες και αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει στο πλευρό των πληγέντων από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, με μέλη της κυβέρνησης να βρίσκονται συνεχώς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων για τον βέλτιστο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση των νεκρών ζώων, η οποία προχωρά με ταχύς ρυθμούς και την επιδημιολογική επιτήρηση της περιοχής. Το έργο της αποκατάστασης και αρρωγής συνδράμουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα σώματα ασφαλείας που επεμβαίνουν όποτε κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει ανάγκη. Αναφορικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 12.000 αυτοψίες και έλεγχοι στις 165 κοινότητες που έχουν πληγεί. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί παραπάνω από 16.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 5.000 προσωρινές στην πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει καταβολές από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, οπότε και καταβλήθηκαν 25,6 εκατομμύρια ευρώ σε 4.470 φυσικά πρόσωπα, δηλαδή 4.377 νοικοκυριά. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 και υποψήφια με την παράταξη Αρτινών Συνεργασία είναι η κυρία Ειρήνη Παπαρούνη, την οποία καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV. Κυρία Παπαρούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία απόψε. Δεν είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφια. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ήσασταν στο τοπικό συμβούλιο, θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα γι' αυτό, όλο το προηγούμενο διάστημα και εννοώ την προηγούμενη τετραετία, έχετε έργο, έχετε αναλάβει δράσεις, έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες. Τώρα λοιπόν που τελείωσε αυτή η θητεία, είστε ικανοποιημένοι μέχρι τα τώρα? Αυτοί οι στόχοι τους οποίους είχατε θέσει έχουν υλοποιηθεί? Εγώ θα πω το εξής. Ο εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο. Είμαι περήφανη για ό,τι και αν έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας και πιστεύω ακράδαντα για τα καλύτερα που έρχονται. Αν έχουν ρόλο και μιλούν οι αριθμοί, θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια που έχουν γίνει στο Δήμο Αρταίων και γνωρίζουν οι Αρτινοί πολίτες, 2-3 χαρακτηριστικά έργα. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει 2 κυκλικοί κόμβοι, ένας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και ένας στην Πλατεία Ζέρβα. Έχει γίνει ανάπλαση αστική, έχει γίνει ανάπλαση των ιστορικών μνημείων. Θα μπορούσα να μιλήσω αρκετή ώρα για όλα αυτά τα έργα, αλλά δεν θέλω να κουράσω. Θα ήθελα να πω και για τα νέα έργα, που είναι προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για έργα για ανάπλαση πλατιών, πλατείες οι οποίες θα γίνουν στην Καλαμιά, στις εργατικές κατοικίες, στη Στρογγυλή και σε αρκετά άλλα μέρη. Αυτά όλα θα τα μάθει ο κόσμος τις επόμενες μέρες. Είναι το καινούριο μας πρόγραμμα. Έχουμε κατασκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού με νέα φωτιστικά LED. Ξεκινάει ο καινούριος κυκλικός κόμβος στη Φιλοθέη. Έχουμε κυκλοφοριακές, πρόκειται να γίνουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην περιοχή των Κωστακιών και πολλά άλλα. Γι' αυτό είμαι σίγουρη και απόλυτη. Είμαι βαθιά ικανοποιημένη για αυτά που υποσχεθήκαμε και πράξαμε. Και απόλυτα πεπισμένη για ό,τι κάνουμε στην επόμενη θητεία μας, εφόσον και αν μας δώσει εντολή ο αρτενός λαός. Είπα λίγο πριν, ξεκινώντας τον διάλογο μαζί σας, για το τοπικό συμβούλιο. Ενώ εσείς λοιπόν ήσταν στο τοπικό συμβούλιο και έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει και μέσα από ρεπορτάζ δράσεις που έχετε κάνει, που έχετε υλοποιήσει. Πώς λοιπόν φύγατε από το τοπικό συμβούλιο και φέτος είστε υποψήφια δημοτική σύμβουλος, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ο Δήμος Αρταίων ήταν και θα είναι για μένα μία πρόκληση. Η Καλαμιά είναι το χωριό που ζω με την οικογένειά μου. Είναι το χωριό που έχω την επιχείρησή μου, που εργάζομαι. Είναι το χωριό που ακούω την ανάσα των ανθρώπων αυτού. Πρόκειται για δικούς μου ανθρώπους, έτσι θεωρώ εγώ, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Ο Δήμος Αρταίων έχει ιδιαίτερες και μεγάλες προκλήσεις. Φιλοδοξώ ότι θα ανταποκριθώ σε αυτό. Έχοντας στις αποσκευές μου την αγάπη των συγχωριανών μου και γενικά των συμπολιτών του Δήμου, στο προσκλητήριο αυτό του Δημάρχου και συντοπίτη μας, κυρίου Χρήστου Τσιρογιάννη, δεν θα μπορούσα να είμαι απούσα. Είμαι για τα δύσκολα και πιστεύω στον εαυτό μου. Είστε από τους ανθρώπους και πάντα ενεργό μέλος και σε άλλες δράσεις, άλλων φορέων, όχι μόνο μέσα από τα τοπικά συμβούλια, αλλά γενικότερα ενεργό μέλος, κυρία Παπαρούνη. Γι' αυτό και αν σας επανεκλέξει ο πολίτης, ο δημότης της Άρτας και την επόμενη πενταετία, σας θέσω εγώ ως απλός πολίτης το ερώτημα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε? Ποιος είναι ο στόχος ο οποίος σας αφορά και κυρίως εκεί θα επικεντρωθείτε για να μπορέσει να γίνει κάτι παραπάνω? Ναι. Τι μεγαλύτερο και τι καλύτερο να γίνω η φωνή των δημοτών, των συγχωριανών, των πολιτών του Δήμου μας. Να αφουγκράζομαι τις αγωνίες και τα προβλήματα μιας σκληρής πραγματικότητας και να είμαι αρρωγός και συμπαραστάτης ιδίως αυτών των πολιτών
που δεν ακούγονται. Θέλω να μιλήσω και να διεκδικήσω για τον αδύναμο πολίτη, ο οποίος βρίσκει πόρτες κλειστές. Θέλω να γίνω ο άνθρωπός του και θα γίνω. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Συγγνώμη λιγάκι, βεβαίως. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό, μία παρένθεση. Βεβαίως. Πρόκειται για τη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, η οποία έχει πάνω από 2.500 ψήφους, μόνο η Καλαμιά και οι Χαλιάδες. Και θα ήθελα να ζητήσω τη στήριξη των συγχωριανών μου, γιατί έχουν πάρα πολλά χρόνια να βγάλουν έναν δικό τους άνθρωπο. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά έχουν την ευκαιρία και θα ήθελα να το κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πρώην δήμος, έτσι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Έτσι, διευρυμένα πλέον στο Έχει Δήμο αρκετούς, Αρτέων. Ναι, θα μπορούσαν η ίδια η Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης να έχουν έναν άνθρωπο δικό τους. Βεβαίως. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού στα πλαίσια της δράσης που υλοποιήθηκε στην Άρτα μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Αρτέων και σε συνεργασία με τους επιστήθιους φίλους αλλά και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Ο Δήμος Αρτέων, πιστός στη δέσμευσή του να προσφέρει δωρεάν κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, προχώρησε σε αγαστή συνεργασία με την πρώτη τόμη Άρτας και τους Συλλόγους Καρκινοπαθών Εθελοντών και Φίλων Άρτας Επιστήθη Φίλη και φυσικά με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού. Έτσι, η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας βρέθηκε στην Άρτα τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στον προάβλιο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Άρτας. Και είμαστε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από μία αίτηση που έχει γίνει από το Δήμο Αρτέων, από τους επιστήθιους φίλους και από την Αλφα Τόμη Άρτας, έτσι ώστε να έχουμε δωρεάν μαστογραφία, την οποία μας την προσφέρει βέβαια η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Μαστογραφία από ποια ηλικία και μετά μπορεί να κάνει? Εδώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν διάφορα προγράμματα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εμείς που στηρίζουμε τώρα και χθες και σήμερα, είναι ηλικίες 35 έως 49 και μετά 70 και άλλο. Μάλιστα. Υπάρχουν συμμετοχή μέχρι στιγμή? Πολύ μεγάλη, και αν και μας έχουν δώσει ας πούμε 40 αιτήσεις ότι έχουμε τη δυνατότητα και οι τόμοι και εμείς, πολλοί κόσμος πέρασε, πολλές γυναίκες πέρασαν, αλλά εντάξει, ήδη τα ραντεβού είχαν κλείσει κιόλας. Μάλιστα. Και από χθες κιόλας, μια και ολοκληρώνεται. Και από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα. 40 τη τόμη χθες και 40 σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω αυτό, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι για γυναίκες οι οποίες διαμένουν στην Άρτα. Γιατί είχαμε και πολλά τηλέφωνα σαν σύλλογος εμείς από γυναίκες οι οποίες είναι από την περιφέρεια και είναι στο σύλλογό μας. Εδώ το συγκεκριμένο είναι ακριβώς για γυναίκες που διαμένουν στην Άρτα. Όχι έχουν ένα σπίτι αλλού και τα λοιπά και μένουν αλλού. Εδώ, στο Δήμο Αρτέων. Μάλιστα. Αυτό. Η επιστήθη φίλη όμως και το επόμενο διάστημα, μιας και Οκτώβριος είναι πάντα μήνας πρόληψης, έχει ετοιμάσει κάποιες δράσεις? Ναι, έχουμε τη συγκεκριμένη δράση που θα βγούμε στη Σκουφά πλέον και εμείς, κάποια στιγμή, στο Ρόζο Οκτώβρη, που θα έχουμε εκεί την προσπάθεια να δείξουμε, σε επίπεδο πρόληψης πάντοτε μιλάμε, το πώς γίνεται η ψηλάφιση του μαστού. Εκεί θα έχουμε τους γιατρούς μας, επίσης έχουμε άλλο πρόγραμμα που θα κάνουμε περπάτημα σε αυτό πάλι το επίπεδο, έτσι, του Ρόζο Οκτώβρη. Όλοι όσοι θέλουν γύρω στην Άρτα θα ορίσουμε εμείς το δρομολόγιο μας και λοιπά, και ήδη θα ξεκινήσουμε και στο σύλλογό μας δράσεις οι οποίοι θα ξεκινήσουν πλέον από τον Οκτώβρη μέχρι όλο το χρόνο, έτσι ώστε να βοηθάμε τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο, και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο πάντοτε έγκαιρης διάγνωσης σε αυτόν τον τομέα. Να είστε καλά.
αξίζει να σημειωθεί ότι η μαστογραφία είναι ανώδυνη και διαρκεί ελάχιστο χρόνο με τα νέα μηχανήματα. Η δόση εκτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αφορά γυναίκες από 35 έως 49 ετών και από 70 και άνω. Αφορά γυναίκες που δεν είναι με έμεινο ρύση, περίοδο 3 ημέρες πριν και 5 ημέρες μετά. Η τοπική μονάδα υγείας της Άρτας ως δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υποστηρίζει την πρόληψη αλλά και την προαγωγή της υγείας παρέχοντας στους πολίτες της Άρτας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ολιστική φροντίδα αλλά και μεριμνή για όμοιες δράσεις με τη σημερινή που στόχο έχουν την πρόληψη στην κοινότητα. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αρταίων για τη συνεργασία, αλλά και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την υλοποίηση της δράσης, που βασικούς στόχους και σκοπό συνάμα έχουν την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η πρόληψη οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση, είναι ένα δώρο ανεκτήμητο και ένα δώρο που σώζει ζωές. Ειδήσεις και σχόλια από την επικαιρότητα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είπαμε χθες για την πρωτιά του κυρίου Στέφανου Κασελάκη και στην Ήπειρο, πρώτος πατού. Δεν υπάρχει νομίζω πουθενά κάποιο εκλογικό, κάποια κάλπη που να στήθηκε σε κάποια πόλη ή οπουδήποτε και να μην ήταν πρώτος ψήφους ο κύριος Κασελάκης. Ωστόσο, επειδή η διαδικασία συνεχίζεται και την επόμενη Κυριακή θα είναι η τελική αναμέτρηση και το ποιος τελικά θα είναι νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ακούγονται πολλά και διάφορα, και για συνεργασίες και για στηρίξεις. Τι θα γίνει τελικά τις επόμενες μέρες, τι θα δούμε? Ναι, έχει επισκιάσει λίγο το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, η εσωκομματική διαμάχη που υπάρχει είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και το δεύτερο κόμμα όμως, είναι έτσι. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ακριβώς ταυτόχρονα αυτά που γίνονται στο εσωτερικό του είναι και για να... Σε επίπεδο επικοινωνιακό, για να τα βλέπουν και οι υποψήφοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες και δημοτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι. Γιατί ο κύριος Κασελάκης μπήκε γρήγορα στη ζωή μας και κατάφερε ακόμα γρηγορότερα να δημιουργήσει τέτοια εικόνα γύρω του, τέτοιο επικοινωνιακό προφίλ, που έκανε ακόμα και τους πιο ακόμα και τα μέλη που ήταν σε ύπνωση στο ΣΥΡΙΖΑ να ξυπνήσουν για να πάνε να τον ψηφίσουν. Οπότε είναι ένα καλό μάθημα επικοινωνιακό αυτό για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα το πώς το έκανε έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα και με budget το οποίο υπάρχει και με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει επικοινωνιακή πολιτική. Και το δεδομένο πλέον είναι ότι την ερχόμενη Κυριακή, μετά και τη συμφωνία που έκανε σήμερα με τον Νίκο Παπά, ο οποίος ήταν και αυτός υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι ο κύριος Κασελάκης έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, έστω και αν δεν απαντά θετικά στο κάλεσμα για debate ανάμεσα σε αυτόν και στην κυρία Αχτσιόγλου. Η κυρία Αχτσιόγλου λέει ότι θα πρέπει να δουν οι τηλεθεατές και του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι ψηφοφόροι του αλλά και όλος ο ελληνικός λαός ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα debate που θα αφορά το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας μέσα από ένα ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από την άλλη πλευρά ο Κασελάκης λέει ότι δεν είμαστε οι δυο εχθροί εμείς για να κάνουμε ένα debate, ούτε έχουμε απόψεις οι οποίες διείστανται ή είναι σε... σε απόσταση διαμέτρου αντίθετες, έτσι. Ναι. Οπότε εμείς είμαστε σύντροφοι και το debate πρέπει να γίνει να έχουμε απέναντί μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι να το κάνουμε εμείς. Και αυτό τρίκ επικοινωνιακό, οπότε θεωρώ ότι έτσι όπως πηγαίνουμε, βρισκόμαστε ήδη Τρίτη σήμερα, Τρίτη βράδυ, θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή ο κύριος Κασελάκης θα ενδυναμώσει ακόμα την παρουσία του. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες. Πολλές για τον κύριο Κασελάκη. Τι, ότι θα περιοδεύσει? Ναι, ακούγεται ότι ήρθε στα Ιωάννινα τις προηγούμενες ημέρες και το είπε στα Γιάννενα ότι εάν προλάβω θέλω να κάνω μία επίσκεψη στην Άρτα, τόπο καταγωγής του Αλέξη Τσίπρα. Όπου ο Αλέξης Τσίπρας λέει το ρεπορτάζ ότι είναι αυτός ο οποίος βρήκε τον Κασελάκη στην Αμερική. Αυτός τον ανακάλυψε και μαζί έχουν κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές κουβέντες όταν πρόεδρος ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κύριος Κασελάκης για να τιμήσει αυτή τη φιλία και αυτή τη συνεργασία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αν προλάβει τις επόμενες μέρες
θα μπορούσε να κάνει μια γρήγορη επίσκεψη στην Άρτα. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα η όλη αυτή η διαδικασία και αν το επιτρέψει ο χρόνος της προετοιμασίας για τις δεύτερες εκλογές την Κυριακή. Θα ήταν όμως πολύ πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον κύριο Κασελάκη στην κεντρική πλατεία της Άρτας. Λοιπόν, και για να μην αφήνουμε εκτός τα αυτοδιοικητικά, Βαγγέλη, μόνο με ένα σχόλιο ότι μέχρι στιγμής για το debate της Παρασκευής έχουν απαντήσει τα 3/4. Από τους 4, το λέω πάρα δηλαδή, πολύ κοψά. Από τους 4 υποψηφίους, ναι. Οι 3 έχουν απαντήσει ότι θα βρίσκονται στο στούντιο του RTV. Ότι δέχονται την πρόσκληση, απομένει μία απάντηση. Εδώ θα βάλουμε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δεν θα πούμε ποιος δεν μας έχει απαντήσει ακόμη λόγος. Και δεν υπάρχει ακριβώς και λόγος. Απλά εγώ θέλω να πω με την ευκαιρία που μου δίνεις, Βίκη, επειδή είμαι στον χώρο της τηλεόρασης 28 συναπτά έτη, η τηλεοπτική εικόνα έχει διάφορες ερμηνείες, αλλά και παρερμηνείες. Ναι. Όταν πρόκειται για ένα debate, το debate είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας πλέον, έστω και αν αυτό που παρακολουθούμε με τους πολιτικούς ηγέτες όταν γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο περισσότερο και για να μπορέσει να βγει κάτι από αυτό το debate και ταυτόχρονα δεν είναι ένα στούντιο χώρος πάλης για να... αν δεν υπάρξει πολιτικός πολιτισμός, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα debate είναι πάρα πολύ καλό για να γίνει από υποψήφιους δημάρχους που όλοι οι πολίτες καλούνται την επόμενη ημέρα να πορευτούν με τον υποψήφιο δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους για τα επόμενα 5 χρόνια. Η τηλεόραση δεν κρίνει ποιος θα είναι ο δήμαρχος την επόμενη ημέρα μέσα από ένα debate. Το debate γίνεται για να παρουσιαστούν σε ένα τηλεοπτικό χρόνο συγκεκριμένο και εδώ θα το οργανώσουμε αυτή τη φορά πάρα πολύ καλά το debate. Θα υπάρχει χρόνος διάρκεια στο οποίο θα μπορεί κάποιος να μιλάει από τους υποψηφίους και συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Αυτό είναι το δεδομένο και το ζητούμενο. Το άλλο είναι ότι το debate δείχνει και φέρνει στους πολίτες και στον κόσμο μέσα από ένα περιφερειακό κανάλι εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο RTV τις προτάσεις, τον τρόπο με τον οποίο μιλάει κάποιος και απευθύνεται στους πολίτες, δεν μιλάει σε εμάς, στους δημοσιογράφους που είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε για να συντονίζουμε, ούτε για να παίρνουμε θέση, ούτε για να ασκούμε κριτική όταν κάνουμε ένα debate. Δεν έχει σχέση ένα debate με μια συνέντευξη. Η συνέντευξη είναι διαφορετικό πράγμα. Ο δημοσιογράφος μπορεί να ασκήσει κριτική, μπορεί να κάνει σχόλιο. Στο debate ο δημοσιογράφος είναι για να συντονίζει. Σαφώς και αν υπάρξει κάποια στιγμή που πρέπει να διευκρινιστεί κάτι, πρέπει να το διευκρινίσει ο δημοσιογράφος, αλλά ο λόγος είναι στους υποψήφιους δημάρχους στο debate ή στους υποψήφιους συμβούλους. Ωραία. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι ένα debate δεν είναι, πώς να το πω, απαγορευτικό. Για να γίνει εφόσον εκεί που γίνεται με συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένες προοπτικές και είναι στην τηλεόραση σε ένα κανάλι εγνωσμένης αξίας. Έτσι, για να βάλω μια τελεία εδώ. Νομίζω ότι ποτέ δεν έχει μείνει ο RTV εκτός τέτοιων διοργανώσεων. Πάντα γίνονται αυτές οι πολιτικές συζητήσεις και πολύ σωστά το έθεσες ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να θέτει ερωτήματα και οι υποψήφοι να απαντούν στα ερωτήματα. Και από τις απαντήσεις τους κρίνει ο πολίτης. Κρίνουν αυτοί που βλέπουν. Όχι εμείς. Δίκιο έχεις και το διευκρινίζεις. Εμείς θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε όλους τους υποψήφιους. Και τους 4 υποψηφίους. Και από το Δήμο Αρταίων. Και από τους 3 και τους 5 και όσους είναι και από άλλους Δήμους. Ακριβώς. Του νομού της Άρτας. Και έτσι. Από το νομό της Πρέβεζας που έχουμε αποστείλει και θα κάνουμε και συγκεκριμένες επαφές. Ακριβώς. Τουλάχιστον από αυτούς τους 2 νομούς που προλαβαίνουμε. Και σιγά σιγά όσο επεκτείνεται και ο RTV μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, την επόμενη φορά θα έχουμε και από άλλους νομούς και γιατί όχι από άλλες περιφέρειες, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως ο νομός της Άρτας έχει 4 δήμους στους οποίους πραγματικά γίνεται πολύ σκληρή μάχη για την επόμενη ημέρα. Στο νομό Πρέβεζας υπάρχουν 3 δήμοι που και εκεί γίνεται πραγματικά σκληρή μάχη και καλό θα είναι να μπορούν οι τηλεθεατές να παρακολουθήσουν μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και προτάσεις. Εμείς περιμένουμε από τους πολιτικούς τις προτάσεις πλέον, γιατί οι μέρες μάζεψαν.
Έτσι είναι. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει το γεγονός ότι υπάρχουν και αιχμηρά σχόλια και απαντήσεις και διασταύρωση ξυφών μεταξύ των υποψηφίων. Άλλοτε, αν θέλεις, επικρατεί και αυτός ο πολιτικός πολιτισμός, άλλοτε γίνονται πιο επικίνδυνα, αν θέλεις, ναι, τα πράγματα, γιατί, ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, σε μια μικρή κοινωνία ζούμε όλοι. Εντάξει, δεν θα είχε ενδιαφέρον άμα δεν υπήρχε και ο διαξυφισμός ανάμεσα στους υποψήφιους, έτσι. Θα ήταν, πώς να το πω, ένα φαγητό χωρίς αλάτι, χωρίς πιπέρι, χωρίς λάδι. Οπότε πρέπει να υπάρξει ένας διαξυφισμός, αλλά μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια. Οι διαξυφισμοί ξεκίνησαν για το Δήμο Αρταίων και επειδή έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν θέλω απλά να είμαστε εδώ παρόν και παρόντες και απλά να περνάνε και να φεύγουν συγκεκριμένα θέματα και σοβαρά θέματα, θέλω να ξεκινήσουμε να ασκούμε μία κριτική, να κάνουμε ένα σχόλιο ή να αναφέρουμε πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θεωρώ ότι από εχθές έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το άρθρο παρέμβαση του κυρίου Τσιρογιάννη, όπου ο Δήμαρχος Άρτας εξαπολύει δρυμύτατη επίθεση στο βασικό του αντίπαλο, και που είναι ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας, τον οποίο αποκαλεί ο πρώην αντιδήμαρχός μου. Και υπάρχουν λέξεις μέσα οι οποίες είναι φωτιά πραγματικά και είναι έτσι τοποθετημένες και γραμμένες για να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα της πόλωσης της επόμενης ημέρας. Αναφέρεται σε διάφορα πράγματα. Το άρθρο έχει να κάνει και με προτάσεις που θέλει να περάσει ο κύριος Τσιρογιάννης, αλλά στην ουσία των πραγμάτων όμως είναι μια δρυμία επίθεση απέναντι στο βασικό του αντίπαλο. Ο οποίος βασικός του αντίπαλος, ο κύριος Σιαφάκας, Έρχεται σήμερα με δελτίο τύπου και αναφέρει ότι αναφορικά με το άρθρο παρέμβαση του Δημάρχου, με πρόσχημα τη στήριξη των εμπόρων και της παραγωγικής τάξης λίγες μέρες πρώτων εκλογών, κατέληξε τελικά σε μια προσωπική επίθεση για τον κύριο Σιαφάκα. Και καταλήγει με κάθε σεβασμό, όπως άλλωστε αρμόζει στο Δήμαρχο της πόλης, αυτό που έχω να απαντήσω, λέει ο κύριος Σιαφάκα, σε κάθε ύβρι και προσβολή του, είναι ένα απόφευγμα που εμπεριέχει τη σοφία των προγόνων μας, αρχή άνδρα, δείκνηση. Αυτή είναι η απάντηση από τον κύριο Σιαφάκα. Βλέπουμε από τη μία την πλευρά να υπάρχει μια πόλωση και μια, θα έλεγα έτσι, μια παρέμβαση μέσω άρθρων που δεν είναι το πρώτο άρθρο από τον κύριο Τσιρογιάννη, έχουν ακολουθήσει και άλλα, όχι όμως αυτό το στυλ. Και από την άλλη βλέπουμε τον κύριο Σιαφάκα να απαντά με πιο διαφορετικό τρόπο. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε πιο έντονη αντιπαράθεση και μακάρι να μείνει σε πολιτισμένα πλαίσια. Βαγγέλη, ο καθένας λειτουργεί ξεχωριστά και το ξέρουμε και μοναδικά και κάθε υποψήφιος φυσικά και έχει το δικό του τρόπο. Απλά θεωρώ ότι πώς να το πω τώρα, το να χάνει κάποιος την ψυχραιμία του σε κάποιες περιπτώσεις είναι η πιο λάθος τακτική. Έτσι. Δεν μιλώ για το Δήμο Αρταίων, δεν μιλώ για τις δημοτικές εκλογές τώρα, το έχουμε δει όμως και κατά το παρελθόν. Το ελπίζω και εύχομαι να μην το δούμε και τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια... Κοίταξε, Βίκη, για να το κλείσουμε... Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό είναι στρατηγική κανένας. Υπάρχει μια επικοινωνιακή πολιτική, έτσι, την ακολουθεί ο καθένας. Κάποιος θέλει να έχει μεγαλύτερη ένταση στην επικοινωνιακή πολιτική του, κάποιος θέλει να είναι πιο χαλαρή η προσπάθεια που κάνει όσον αφορά την επικοινωνία, ναι, του. Εδώ βλέπουμε δύο στρατόπεδα διαφορετικά. Από τη μία την πλευρά είναι το στρατόπεδο που δίνει ένταση και από την άλλη την πλευρά είναι το στρατόπεδο που δεν υπάρχει χαλαρότητα. Είναι σε πιο ήρεμο κλίμα η προεκλογική καμπάνια. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Για να το κλείσω, για να μην παρερμηνευτώ και μην παρεξηγηθώ, είναι τέσσερις οι συνδυασμοί στο Δήμο Αρταίων και το λέω για άλλη μια φορά με όλο το σεβασμό και στον κύριο Καλόνη και στην κυρία Μπελογιάννη και στις δύο παρατάξεις που εκπροσωπούν. Μιλάμε για δύο παρατάξεις εμείς του κυρίου Τσιρογιάννη και του κυρίου Σιαφάκα που φαίνεται ότι αυτές θα μονομαχήσουν στο τέλος. Άλλωστε και η κυρία Μπελογιάννη και ο κύριος Καλόνης το έχουν πει αυτό, έτσι, ανεξάρτητα με τον αγώνα που κάνει ο καθένας για το ποσοστό που θα λάβει την Κυριακή των εκλογών.
Ελπίζουμε την Παρασκευή να τα πούμε με όλους τους υποψηφίους και με τους 4 υποψηφίους του Δήμου Αρταίων. Και μέσα από αυτόν τον διάλογο και μέσα από αυτή τη συζήτηση να υπάρξουν, αν θέλεις, και συμπεράσματα ή πολιτικός λόγος για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν και επιχειρήματα και αποσταγμένα πλέον στο μυαλό τους ποιον θέλουν για δήμαρχο τα επόμενα 5 χρόνια. Πάντως το στούντιο του RTV έχει στηθεί. Είναι όλα έτοιμα. Έχει πολύ ωραίο background, έχει πολύ ωραίο το μεγάλο στούντιο, έχει το νέο εξοπλισμό ο οποίος έχει έρθει, νέες καρέκλες, οργανωμένο, φτιαγμένο. Επίπεδο πραγματικά πανελλαδικού καναλιού και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Και δεν είναι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι η πραγματικότητα και φαίνεται μέσα από την τηλεόραση. Μα όλη η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει. Ακριβώς. Γίνεται και για μας, για τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Πάντα ένα περιβάλλον εργασιακό, όταν χαίρεσαι να πηγαίνεις, είναι το καλύτερο. Σου φτιάχνει και τη διάθεση. Εννοείται, πάντα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Νουτριβάλι δημητριακά, μείον 50%. Το στάκι γαλοπούλες, 7,78. Νεομάτ σκόνη ή υγρό, 5,95. Άβα 430 ml, μείον 50%. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Κρέτα τοστάκι Πάριζα μόνο 4,59 το κιλό. Στέλλα ζυμαρικά μόνο 78 λεπτά. Ελωμάς τριφτά τυροπιτάκια μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Έλοτζεν κρεμοσάπουνα ανταλλακτικό μόνο 1,10. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 2 τεμαχίων μόνο 3,98. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ήπειρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ήπειρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Το τίποτα γίνεται τα πάντα με μία στροφή. Φροντιστήριο Άπειρο. Ζάρα 25 Άρτα. Τηλέφωνο 2681077727. Φροντιστήριο Άπειρο. Οι εγγραφές άρχισαν. Κυρίες και κύριοι, είμαι η Ελάινα. Δεν είμαι κανονικός άνθρωπος, αλλά αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πάλσο Άρτας από τη δική μου σκοπιά. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πάλσο Άρτας πρωταγωνιστεί στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια. Τα μέλη μας παρέχουν τις καλύτερες συνθήκες εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Τα κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο παρέχουν ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας και όχι μόνο τυπική πιστοποίηση. Συμμετέχουν σε εξετάσεις που γίνονται σε επίσημα εξεταστικά κέντρα και όχι μέσα στα κέντρα ξένων γλωσσών. Επιλέγουν για τους μαθητές τους πιστοποιητικά που εξετάζουν 4 δεξιότητες. Λειτουργούν σε πιστοποιημένα εκπαιδευτήρια. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο διδάσκουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί με άδεια διδασκαλίας. Χρησιμοποιούν την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία. Πρωτοπορούν στην εξαποστάσεως εκπαίδευση ευρυδική τάξη. Σχεδιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα και τέλος προσφέρουν προσιτά δίδακτρα. Επιπλέον, τα κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο διεξάγουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης παιδιών. Οργανώνουν εκπαιδευτικά ταξίδια με τους μαθητές τους στην Ευρώπη. Συμμετέχουν στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δρόμενα της πόλης μας. Στηρίζουν την τοπική κοινωνία και προετοιμάζουν τους αυριανούς παγκόσμιους πολίτες. Και θυμηθείτε, τα αγαθά κόπης και όχι τρόπης κτώνται.
Η αξία της ουσιαστικής γνώσης μιας ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται απλά στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού. Κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο. Σας προτρέπω να επισκεφτείτε σήμερα ένα πιστοποιημένο κέντρο ξένων γλωσσών Πάλσο. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Πανελλαδική 24ωρη απεργία έχουν προγραμματίσει για αυτή την 5η 21 Σεπτεμβρίου συνδικάτα και κοινωνικοί φορείς με αιτία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν το ΠΑΜΕ, η ΑΔΕΔΗ, η ΠΟΕΔΗΝ, εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα, καθώς και δεκάδες κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία. Το εργατικό κέντρο Άρτας καλεί στην απεργία την ερχόμενη 5η με συγκέντρωση που θα γίνει στις 10.30 το πρωί στο χώρο του εργατικού κέντρου Άρτας. Και εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Άρτας, τον κύριο Γιάννη Γάλλιο. Κύριε Γάλλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς και μέσα από το σταθμό σας να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στους πληγέντες στη Θεσσαλία. Το εργατικό κέντρο, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει μια δράση να συλλέγει πράγματα πρώτης ανάγκης για τους εργαζόμενους, για τους κατοίκους εκεί της περιοχής που είναι πολύ μεγάλη, σε συνεννόηση και με τα εργατικά σωματεία και τα στέκια αλληλεγγύης που έχουν δημιουργηθεί. Και καλούμε και όλο τον κόσμο μέσα από το σταθμό σας να συνεχιστεί αυτή η αλληλεγγύη, γιατί το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Τώρα, όσον αφορά για την απεργία που έχουμε μεθαύριο την Πέμπτη, εμείς χαρακτηρίζουμε αυτό το νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση σαν ένα έκτρωμα. Καταρχάς είναι κτηνοδία μέσα σε όλα αυτά που έχει περάσει ο λαός μας το τελευταίο διάστημα, με τελευταίο τις μεγάλες καταστροφές στην περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Παλιότερα να θυμηθούμε τις φωτιές που έχουν γίνει, άλλες εργατικά ατυχήματα που γίνονται καθημερινά. Να φέρνει αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο που στην ουσία μας πηγαίνει ολοταχώς πίσω στο μεσαίωνα. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που φέρνει 13 ώρες δουλειά την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα και καταργεί και το πενθήμερο με εξαήμερο. Παράλληλα φέρνει συμβάσεις μηδενικών ωρών και κατά παραγγελία. Ενώ να θυμηθούμε ότι πριν, μέσα στο κατοκαλόκαιρο, έχει φέρει και έχει περάσει μια τροπολογία μέσω των προγραμμάτων του ΑΕΔ να μπορούν να δουλεύουν εργαζόμενοι μέχρι τα 74 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται να προσθεθούν σε παλιότερα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί και έχουν δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ζωή των εργαζομένων, τα δικαιώματά τους τα έχουν συμπιεστεί, έρχεται να προσθεθεί με στόχο να ενταθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων για να κερδίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες ακόμα περισσότερα. Να πούμε λίγο ότι αυτά τα νομοσχέδια, αυτά που περιγράφονται στο νομοσχέδιο, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα από τους αγώνες τους, να πω χαρακτηριστικά το παράδειγμα στην Κόσκο, τα έχουν, πώς το λένε, αντιπαλέψει και κατάφεραν μέσα από σκληρούς αγώνες να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις που βάζουν, πώς το λένε, που έχουν, καταργούν δηλαδή όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Κόσκο, το προηγούμενο διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια μάλλον λειτουργίας, υπήρχαν δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα. Και αυτό συνέβαινε γιατί δουλεύανε κόντρα βάρδιες, δηλαδή δούλευαν ένα 8ωρο, ξεκουράζονταν 8 ώρες και μετά ξαναπήγαιναν για δουλειά. Δουλεύανε 12 και 12, μέχρι 12 ώρες ίσως και παραπάνω. Και οι εργαζόμενοι εκεί κατάφεραν και τα αντιπάλεψαν.
Και όμως τώρα βλέπουμε ότι έρχονται να περάσουν με νόμο. Όπως να θυμηθούμε, πριν λίγο καιρό είχαμε ένα θανατηφόρο ατύχημα, έγκλημα θα λέγαμε εμείς, στο εργοστάσιο της ΕΒΓΑ, όπου ο εργαζόμενος, κάτω από την ανάγκη να μπορέσει να τα φέρει πέρα, αναγκάστηκε να δουλεύει 15 μέρες συνεχόμενα 12 ώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το ατύχημα. Κύριε Γάλλιο, όταν η κυβέρνηση κάνει λόγο και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για ξεπάγωμα των τριετιών και όλα αυτά που αναφέρατε εσείς λίγο πριν, τονίζοντας ότι έτσι θα έχουν περισσότερες, όχι απολαβές, αλλά τουλάχιστον θα υπέρθει μια ισορροπία στις εργασιακές σχέσεις. Ενώ οι εργαζόμενοι από τη δική τους την πλευρά κάνουν λόγο για κοροϊδία. Διότι λένε ότι είναι λες και αποκλείεται όλος ο προηγούμενος χρόνος εργασίας και ξαναξεκινάει κανείς από το μηδέν. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη, γιατί υπάρχει αυτές οι δύο όψεις. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα ένα ψέμα. Μια κοροϊδία που προσπαθεί να κάνει αυτή την περίοδο στους εργαζόμενους και για να περάσει πιο εύκολα το εργατικό έκτρωμα, το νομοσχέδιο έκτρωμα που λέμε εμείς, αλλά και για να μπορέσει να μην υπάρξουν αντιδράσεις για το επόμενο διάστημα που πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Οι τριετίες είναι κατάκτηση των εργαζομένων. Δεν είναι παροχή καμίας κυβέρνησης. Έγιναν μετά από σκληρούς αγώνες μέσα από συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι μαζί με τους εργοδότες. Το γεγονός ότι καταργήθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους δεν σημαίνει ότι τώρα θα έρθουν και θα μας το παρουσιάσουν σαν μια παροχή της κυβέρνησης. Και εδώ να πούμε και ένα άλλο ψέμα, ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις μας λέγανε ότι είναι μνημονιακός νόμος να επανέλθουν οι τριετίες ή άλλα επιδόματα που έχουν κοπεί ή συλλογικές συμβάσεις αν δεν πέσει η ανεργία κάτω στο 10%. Τώρα πώς έρχονται και δίνουν, προσπαθούν μάλλον να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους με αυτή την κοροϊδία όπως είπαμε πριν. Γιατί να πούμε ότι για κάποιον εργαζόμενο αυτά τα 12 χρόνια δουλειάς από το 2012 μέχρι το 2024 που θα ξεκινήσει πάνε χαμένα. Και να πω ότι θα αρχίσουν από το 2027 να φαίνονται. Και φυσικά θα υπάρχουν άλλοι κόφτες. Ξεκινώντας δηλαδή από το 2024, η πρώτη τριετία συμπληρώνεται το 2027. Το 2027. Και υπάρχουν και κόφτες, όπως είπα. Δηλαδή κάποιος εργαζόμενος σήμερα μπορεί μαζί με τον κατώτατο μισθό που παίρνει να παίρνει και κάποιο επίδομα. Εκεί δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει μάλλον συμψηφισμός της τριετίας, του επιδόματος της τριετίας, με αυτό το επίδομα που παίρνει. Και αυτό που θέλω να ξανατονίσω είναι ότι είναι κατάκτηση των εργαζομένων. Δεν είναι καμία παροχή, όπως και τα υπόλοιπα επιδόματα που προσπαθεί να φέρει. Τώρα, είπαμε για την ερχόμενη Πέμπτη ότι η συγκέντρωση θα γίνει 10.30 στο χώρο του εργατικού κέντρου, έτσι δεν είναι, κύριε Γάλλιο? Έτσι ακριβώς. Και χθες είχατε και μία σύσκεψη για το θέμα αυτό. Βεβαίως έχουν γίνει κατά τόπους συσκέψεις και έχει αποφασιστεί πανελλαδικά και η συμμετοχή φυσικά και άλλων φορέων. Τα πρωτοβάθμια σωματεία φαντάζομαι ότι είναι ενήμερα, αφού συμμετείχαν στο διάλογο αυτό. Θέλω λίγο να μου πείτε για την ανταπόκριση, γιατί οι κινηματικές διαδικασίες όλο το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι είχαν αντίκρισμα στην κοινωνία. Υπάρχει μια ανταπόκριση από τους εργαζόμενους. Φάνηκε και στις τελευταίες μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις του Μαρτίου, με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, όπου είχαμε δύο πολύ μαζικές απεργίες στις 8 και 16 Μάρτη, ίσως τις μαζικότερες που έχει δει τα τελευταία χρόνια και η περιοχή μας, αλλά και πανελλαδικά. Καταρχάς να πω ότι αυτή η απεργία γίνεται ύστερα από αποφάσεις που έχουν πάρθει από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες που ανήκουν στο ΠΑΜΕ, που παλεύουν μάλλον με το πλαίσιο πάλι στο ΠΑΜΕ. Απόφαση έχει πάρει και η ΑΔΔΗ και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Η ΓΕΣΕΕ χτες αποφάσισε να μην πάρει, όπως το έχει κάνει και παλιότερα, το έχει κάνει μάλλον και στο παρελθόν.
Αλλά και εμείς... η ΠΟΕΔΗΝ θα συμμετέχει. Και η ΠΟΕΔΗΝ, ναι. Mm-hmm. Όλο το δημόσιο και η συντριπτική πλειοψηφία του ιδιωτικού τομέα συμμετέχει. Mm-hmm. Να πω όμως και κάτι άλλο για το νομοσχέδιο, ότι μέσα σε όλα αυτά που έρχονται, έρχονται και διατάξεις που βάζουν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στους εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Διατάξεις που έχουν να κάνουν με ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους συνδικαλιστές, στους εργαζόμενους που θέλουν να αντιδράσουν το επόμενο διάστημα ή και αυτή την μάλλον σε μελλοντικό χρόνο, να αντιδράσουν απέναντι σε όλα αυτά που έρχονται. Αυτό δείχνει ότι οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία φοβούνται τη δύναμη του λαού, ξέρουν ότι όταν το πάρει απόφαση ο εργαζόμενος λαός σε συμμαχία με τα άλλα στρώματα, τους αγρότες, τους μικρούς επαγγελματίες, θα μπορέσει να βάλει τις βάσεις για να επανέλθουν εργατικά δικαιώματα, να επανέλθουν, ορισμένα να επανέλθουμε σε μια κατάσταση που ήταν, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι νόμοι που τσακίζουν το εισόδημά μας. Εμείς κατεβαίνουμε μεθαύριο στην Πέμπτη με πρώτο ζήτημα να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο, να μην ψηφιστεί καν στη Βουλή, αλλά έχουμε και πλαίσιο πάλης που με βάση τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της επιστήμης ζητάμε πενθήμερο 7 ώρο 35 ώρο, ζητάμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες με αυξήσεις στους μισθούς. Ζητάμε να παρθούν μέτρα κατά της ακρίβειας, κατά της φορολογιστίας, μέτρα προστασίας των σπιτιών του λαού από τους πληστηριασμούς. Και με αυτό να ξαναπώ ότι οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη και μέσα από τον αγώνα μας, το συλλογικό οργανωμένο αγώνα, μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Γι' αυτό καλούμε και όλους την Πέμπτη, 21 Σεπτέμβρη, στις 10.30 στο Εργατικό Κέντρο. Κύριε Γαλλιό, πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι είστε και υποψήφιος. Με τη Λαϊκή Συσπήρωση είστε υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Καλή επιτυχία. Δημοτικός Σύμβουλος. Δημοτικός Σύμβουλος, συγγνώμη. Με τον υποψήφιο Δήμαρχος του Στράτου Καλόνη. Με τον κύριο Καλόνη στο Δήμο Αρταίων. Καλή επιτυχία σας. Σας πήγα στην περιφέρεια κατευθείαν. Δεν πειράζει. Την προηγούμενη φορά. Ήσασταν, ναι. Καλόν αγώνα, λοιπόν. Καλή επιτυχία καλά. Και στην εκλογική διαδικασία. Ο αγώνας που δίνουμε υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν είναι ξεκομμένος από τον αγώνα που δίνουμε στην καθημερινότητά μας, μέσα από τα σωματεία και μέσα από τους φορείς που λειτουργούμε και κινούμαστε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σύσκεψη για την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Άρτας και τη συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων συλλόγων και εργαζόμενων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το Εργατικό Κέντρο Άρτας το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποίησε σύσκεψη για το νέο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τα εργασιακά και αποφάσισε πανελλαδική απεργία την Πέμπτη. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν ότι βάζουν στόχο το σταθερό και ημερήσιο χρόνο εργασίας, που πάνω σε αυτόν χτίστηκαν οι μισθοί, η ασφάλιση, οι συντάξεις και όλα τα κακτημένα δικαιώματά μας. Ταυτόχρονα στοχεύουν στην αποδυνάμωση του εργατικού κινήματος, επιφέροντας νέο χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του προηγούμενου Υπουργού Χατζηδάκη ενάντια στην απεργία, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την περιφρούρησή της. Ενώ ο λαός μας στη Θεσσαλία μετρά ακόμα νεκρούς και αγνοούμενους σταμένους στη λάσπη, ενώ η περιοχή είναι μια υγειονομική βόμβα και η φτώχεια ήδη θερίζει τους κατοίκους της, ενώ στον Εύρο, στη Φθιώτιδα, στη Δυτική Αττική, στη Ρόδο, είναι ακόμα ανοιχτές οι μεγάλες πληγές από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή το νέο αντιεργατικό έκτρωμα που καταργεί το πενθήμερο και το δώρο νομοθετώντας το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους 13 ώρες την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα. Μόλις χθες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε το νέο έκτρωμα στις επιτροπές της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Τη μεγαλύτερη απόδειξη από αυτή για να πιστεί ο πιο δύσπιστος ότι η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης δεν υπολογίζει ούτε τις ανθρώπινες ζωές, ούτε τον πόνο και τη δυστυχία που έχει πνίξει ολόκληρους νομούς της χώρας μας. Λέμε αποφασιστικά
όχι στη σύγχρονη σκλαβιά και στο εργασιακό μεσαίωνα. Δεν θα δεχτούμε τη φτώχεια, τα ατελείωτα ωράρια και τη δουλειά μέχρι τον τάφο. Με αγωνιστική ετοιμότητα, οργανωμένα με τα συνδικάτα μας, θα στείλουμε στα σκουπίδια και αυτό το αντεργατικό τερατούργημα. Εννοείται ότι είμαστε αντίθετοι στο νομοσχέδιο που θέλει να ψηφίσει η κυβέρνηση, διότι καταπατάται τα εργασιακά μας δικαιώματα που τα έχουμε κατακτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από ό,τι έχω μάθει, θέλουν να κάνουν επέκταση του ωραρίου, τις μέρες εργασίας, και είμαστε αντίθετοι σε αυτό που θέλουν να περάσουν. Τι αποφασίζετε σήμερα εδώ, θα γίνει το επόμενο διάστημα και κάποια κινητοποίηση? Ναι, έχουμε αποφασίσει ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε 24-ωρη απεργία και θα έχουμε συγκέντρωση εδώ στο εργατικό κέντρο Άρτας στις 10 το πρωί. Απευθύνεται και ένα μήνυμα στους πολίτες έτσι ώστε να εναντιωθούν σε όλο αυτό που πάνε να ψηφιστεί? Εννοείται, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είναι εδώ στο εργατικό κέντρο Άρτας, να δώσουμε την αντίθεσή μας, να φωνάξουμε σε αυτό που θέλουν να περάσουν, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη μέρα και εμείς και τα παιδιά μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν την τιμή και μας παρακολουθούν. Χθες αναφερθήκαμε εκτενώς στην εκλογική διαδικασία, την εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, το προβάδισμα του κυρίου Κασελάκη έναντι της κυρίας Αξιόγλου. Βέβαια, έπονται και οι άλλοι υποψήφοι, αλλά μεταξύ των δύο θα είναι η τελική αναμέτρηση. Σήμερα ξεκινούμε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως τα όσα από εκεί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σταθούμε λίγο, Βαγγέλη, στο θέμα των προσλήψεων αστυνομικών και σε ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα, το οποίο... Με συγχωρείτε, σε διορθώσω λίγο, για να μην γίνει διάθεση. Εντυπώσεις. Όχι των προσλήψεων αστυνομικών, των αποδεσμεύσεων των αστυνομικών. Σωστά. Και τη διάθεση για τους πολίτες. Εκεί ήθελα να το καταλήξω. Αυτό λέω. Λοιπόν, πολλές φορές είχαμε επισημάνει μέσα από το δελτίο, πάρα πολλές φορές, την φύλαξη υψηλών προσώπων, δεν ξέρω πώς τα λένε, είτε αναφερόμασταν στις ΠΑΕ, είτε αναφερόμασταν σε πολιτικά πρόσωπα, είτε αναφερόμασταν σε πρόσωπα πιο προβεβλημένα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι ανώνυμος, όλοι έχουμε επώνυμο. Από εκεί και έπειτα όμως, βλέπουμε ότι πλέον ο Πρωθυπουργός λέει πως θα αποδεσμευτούν οι αστυνομικοί από τέτοιου είδους καθήκοντα και πλέον θα ταχθούν περισσότερος, μεγαλύτερος αριθμός στις υπηρεσίες του πολίτη. Λοιπόν, αν το κάνει, να το δούμε και να το πιστέψουμε, γιατί μας τα παρτιάλει, αλλά αν το κάνει, οφείλω να πω δημόσια συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι 2.500 αστυνομικοί, πρόσεξε τώρα, όταν αυτή τη στιγμή στα Γιάννηνα ξέρεις ότι υπάρχει αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ότι σε 3 χρόνια ο αριθμός των αστυνομικών των υπηρετούντων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων θα μειωθεί κατά 40%, διότι συνταξιοδοτούνται και δεν αναπληρώνονται με νέους, και γιατί υπάρχουν κενά πέραν από τις προδείψεις που περιορίστηκαν, διότι είναι αυτό που είπες εσύ και το έχουμε πει κατά επανάληψη, γιατί ικανός μεγάλος αριθμός αστυνομικός, προκλητικά μεγάλος, διατίθεται για φύλαξη στόχων. Το στόχο, κάποιοι είναι όντως στόχοι και θέλουν φύλαξη. Κάποιοι άλλοι το στόχο βάζουν σε εισαγωγικά. Και το έχουμε δείξει, όπως σωστά είπες, κατά επανάληψη. Και μάλιστα αναφέρθηκες και στις ΠΑΕ, δηλαδή στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή σε ιδιώτες επιχειρηματίες που αγοράζουν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και οι φυλάξεις, αυτό θυμάσαι, ήταν εξωφρενικό. Το έβλεπα και. Δηλαδή δεν το άντεχα και το έλεγα, ας πούμε. Και η φύλαξη και η επιτήρηση των ποδοσφαιρικών αγώνων γινόταν στην Ιγουμενίτσα, στην Άρτα, στα Γιάννενα και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Εγώ έβλεπα εδώ πέρα έτσι. Από αστυνομικούς. Όχι από 1 και 2 αστυνομικούς.
Έχω δει αγώνα εδώ στην Οικουμενίτσα. Αγώνα, εγώ δεν βλέπω ποτέ. Πέρσι ήρθαμε, περνώντα απ' έξω. Έχω δει λοιπόν έξω το στάδιο. Δεν θυμάμαι τι λένε. Πώς θα λένε, ντέρμπι, τα λένε. Κάπως θα λένε. Ντέρμπι. Λοιπόν, είδα έξω το στάδιο. Κάποτε το είχαμε σχολιάσει και μαζί. Θυμάσαι που είχα έρθει έξαλλο. Λοιπόν, 40-50 αστυνομικού. Δηλαδή, μην πω η μισή δύναμη τη αστυνομική διαστησιωτία. Και στη συνέχεια, μάλιστα, θυμάμαι ότι του συνόδευε. Α, τώρα θυμήθηκα. Ήταν από την Κέρκυρα αυτή τη Λευκή, νομίζω, δεν ξέρω, από εκεί κάπου ήταν η ομάδα ή άλλη. Και μετά το τέλος του αγώνα, συνόδευαν οι αστυνομικοί τους ποδοσφαιριστές της άλλης ομάδας, μέχρι παράλληλα ένθεν και ένθεν πεζοί μέχρι το λιμάνι να πάρουν το καράβι για να μην γίνουν έκτροπα. Και αυτοί οι αστυνομικοί, ο αγώνας δεν ξέρω τι άρχισε 3.30, ήταν εκεί όρθιοι από τις 9.30 και θα τελειώναν το βράδυ. Και αυτοί οι αστυνομικοί όλοι προορίζονται να φυλάξουν τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη που τους πληρώνει από εγκληματικότητα, από την διακίνηση ναρκωτικών, γενικότερα από ό,τι άπτεται των αρμοδιοτήτων τους. Δεύτερο, εξωφρενικό, να τα υπενθυμίσω. Πολιτική. Βέβαια, οι πολιτικοί χρειάζονται προστασία. Αλλά ο Μητσοτάκης είπε ότι η φρουρά μου μειώνεται κατά το ίμιση. Θα το κάνει. Αν μειωθεί κατά το ίμιση, σημαίνει ότι μέχρι τώρα είχε διπλάσια φρουρά από την απαιτούμενη. Ναι ή όχι. Mm-hmm. Μάλιστα. Και αν το κάνουν ο Μητσοτάκης, προφανώς θα το κάνουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Θα το κάνουν και οι βουλευτές. Δεν μπορεί ο βουλευτής να έχει 3-4 αστυνομικούς. Δεν κατάλαβα. Τι φοβάται. Εκλεκτός του λαού είναι. Το λαό φοβάται που τον εξέλεξε, τον εκλεκτό του, τον ένα από τους 300. Και η εντυμότατη σε εισαγωγικά βάλε 10 φορές. Αυτό το πράγμα μου είναι εμετικό πραγματικά. Μεγαλοδημοσιογράφοι λέει. Τι σημαίνει μεγαλοδημοσιογράφος? Αυτός που τα παίρνει χοντρά. Αν είναι αυτός, ναι, είναι μεγαλοδημοσιογράφος. Γιατί έρχεται να δουλεύει, ξέρω εγώ, σε ένα μέσο ενημέρωση των Αθηνών και σε ένα συγκρότημα. Και διαπλέκεται και συμπλέκεται και να μην πω και τι άλλο αυτό. Και είναι στόχος. Αν λοιπόν, Λεβέντη δημοσιογράφε, είσαι στόχος, σημαίνει ότι κάποιοι σε στοχοποιούν. Γιατί δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου απέναντι στην εξουσία. Άρα λοιπόν, αφού είσαι μεγάλο δημοσιογράφος και πληρώνεσαι με παχυλές αμοιβές, να προλάβεις εσύ ασφάλεια. Να προλάβεις ιδιωτικό, για να δημιουργήσεις και να πες και ενεργεία. Να προλάβεις λοιπόν ιδιωτικούς αστυνομικούς, security όπως έτσι, αυτό, και να τους πληρώνεις εσύ. Θυμάσαι με τους προέδρους, τους συγχωρεμένους πλέον, τους αείμνηστους, αλλά θυμάσαι με τον αείμνηστο προέδρο της Δημοκρατίας, τους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας, που το σχολιάζαμε, ότι ερχόταν ο αείμνηστος Κάρολος Παπούλιας με όλο το σεβασμό και στη διαδρομή του και στη μνήμη του, ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός και προσωπικά είχαν προσωπική σχέση και τον εκτιμούσα βαθύτατα. Και μην παρεξηγηθώ ότι δεν έχει να κάνει με τη διαδρομή του Κάρολου Παπούλια και τη μνήμη του, την οποία σέβομαι και υπολείπτομαι, αλλά η πολιτεία έφταιγε. Με 20 αστυνομικούς, ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Χρήστος Σαρτζετάκης, αείμνηστος και αυτός, στην Αθήνα, από ποιον κινδύνευε ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που είχε κάνει πρόεδρος εδώ και 30 χρόνια? Από ποιον? Μάλιστα. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα. Αν το κάνει, μαγιά του, να το πω έτσι. Θα το κάνει, να δούμε. Αυτό είναι το θετικό. Του Μητσοτάκη που συγκράτησε από τη ΔΕΘ. Δεν είναι δηλαδή θετικό η πάταξη της εσχροκέρδειας? Πώς είπες? Δεν είναι, λέω, θετικό η πάταξη της εσχροκέρδειας? Θετικότατο. Αλλά? Με προβοκάρεις τώρα. Ανοιχτά. Κοίταξε να δεις. Αφού είμαι πιο παλιός τώρα, δεν γίνεται. Ανοιχτά. Αφού είμαι πιο παλιός, δεν γίνεται. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Λοιπόν, για πες. Θετικότατο για αυτό, αυτό κι αν είναι θετικό. Αλλά. Να το δούμε. Αυτό και αν το δούμε και να το πιστέψουμε, διότι το εξήγηλες, Πρωθυπουργέ μου, προχθές τη Κυριακή, δύο μέρες πριν, στην Θεσσαλονίκη, το εξήγηλαν οι υπουργοί σου, αλλά δεν προέκυψε από παρθενογένεση. Κυβερνάς, πας τον πέμπτο χρόνο. Ότι πήρες ένα μεγάλο ποσοστό και θριάμβευσες, τι σημαίνει, δηλαδή, δεν κατάλαβα, ότι έχεις λευκή επιταγή? Έτσι. Βεβαίως είναι θετικό. Πήγαινε. Εσύ δεν πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις? Βέβαια. Δεν βλέπεις τις αδιανόητες ανατιμήσεις? Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν. Μου έλεγε συμπολίτησα προχθές, με βρήκε στον δρόμο και έχει την εντύπωση μάλιστα ότι ήταν και αγριεμένη και με μένα. Νομίζω ότι κυβερνάω εγώ.
Και της λέω, ηρέμησε, δεν φταίω εγώ, ήταν επιθετική. Λέω, κάτσε, το κάνεις θέμα, το κάνω θέμα. Μου λέει, πήρα ένα, δεν ξέρω, μου το έδειξε κιόλας, πώς το λένε, τρίλιτρο ή αυτό, λάδι. Πριν από 15 μέρες μου λέει, το πήρα 9 ευρώ ακριβότερα. Στο ίδιο, δεν μπορώ να το ονοματίσω φυσικά, για εμένα τους λόγους. Στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Σε 15 μέρες 9 ευρώ το λάδι απάνω. Φαντάζεσαι να δούμε Ωραία, λοιπόν, σου απαντώ, ναι, ότι είναι θετικότατο. Άντε να δούμε τις τιμές. Φαντάζεσαι να δούμε τις τιμές, τα ράφια να μειώνονται. Χαρά σε Ευαγγέλη, αλλά είναι λίγο, ξέρεις, μοιάζει έτσι όπως έχουμε μάθει. Είναι ουτοπικό, ε. Γιατί είναι ουτοπικό, μην το εξαγγέλεις μετά. Αν δεν μπορεί να κυβερνήσεις, άκου, φύγει, να έρθει άλλο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θέλω να πω μεταφορικά, Βαγγέλη, ότι ο κόσμος... Λεβέντη μου, σε έβγαλε ο ελληνικός λαός, σε ψήφισε για να ζήσεις καλύτερα. Άμα είναι να παίρνεις εσύ πανηγυρικά και δημοκρατικά εξελέγει. Αλλά για να γίνεται η ζωή μας χειρότερα, Βίκη, δεν έχει καταλάβει ακόμα σε ένα πράγμα. Όχι, το καταλάβει, δεν έχει καταλάβει. Αυτό σου λέω. Έτσι. Ότι η πολιτική με όμικρο γιώτα και η πολιτική με ήττα είναι καθοριστική και οι δύο αυτές καθοριστικές και οι δύο αυτές σταθερές για τη ζωή όλων μας, γιατί απλούστατα αυτοί αποφασίζουν για τις ζωές μας. Έτσι. Το έχουμε καταλάβει αυτό λοιπόν, το πράγμα. Πάμε να πούμε τώρα και κάτι άλλο που μας αφορά και έχει σχέση και με τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αναφερόμαστε βεβαίως στην Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Κεραμέως, και το νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ολοκληρώνεται όσον ούπο, και αφορά βεβαίως τους Δήμους. 26 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και μετά ψηφίζεται και γίνεται νόμος του κράτους. Αυτό. Και από 1η-1η-2024 τίθεται σε εφαρμογή. Δηλαδή, οι νέες δημοτικές αρχές που θα αναλάβουν θα διοικήσουν τους Δήμους και τις περιφέρειες με αυτό το νομοσχέδιο. Κάτι είπες, έκανες ένα σχόλιο. Τους Δήμους. Είπες ότι αν αυτό το νομοσχέδιο. Έκανες ένα σχόλιο πριν, όταν μιλούσαμε, ότι αν αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους, εγώ δεν θα ήμουν υποψήφιος ποτέ δήμαρχος. Όχι, αν αυτή τη στιγμή ήμουν υποψήφιος δήμαρχος και για πρόσεξε. θα είχες αποσύρει την υποψηφιότητά σου. Ναι, και το εννοώ. Διότι δεν ξέρω, δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν, ξέρουν και δεν τους ενδιαφέρει, λέει, να βγούμε εμείς δήμαρχοι και γεια, πυρήμηθεί το, δεν με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Διότι αυτό το νομοσχέδιο είναι πραγματικά αδιανόητο για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων. Θα καταστήσει μάλλον τους νεοεκλεγέντες δημάρχους. Θα μου πεις, μέχρι σήμερα δεν ήταν. Ήτανε, είναι ρε παιδί μου, αλλά εν τέλει περιπτώσει έχουν και μια αυτονομία. Με αυτό θα είναι όμοιροι, όταν λέω όμοιροι, της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας, της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν έχουμε χρόνο τώρα, τι να σου πω. Να σου πω καταρχήν ότι καταργούνται οι οικονομικές επιτροπές και επιτροπές ποιότητας ζωής. Πρόσεξε τώρα. Τα πράγματα, δηλαδή, για να απογνωρίζει από αυτοδιοίκηση και από αυτό. Δηλαδή, με συγχωρείς. Και τίθεται και άλλα θέματα. Τίθεται θέματα διαφάνειας στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος από τις δημοτικές αρχές. Τίθεται θέματα πώς θα διασφαλίζεται ο δήμαρχος σε τυχόν, αν θέλεις, κατασκευασμένες κατηγορίες σε βάρος του, όταν καταργούν τέτοιες επιτροπές που νομοποιούν με τις αποφάσεις, γιατί συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις και από την αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος τον δήμαρχο ότι ξέρεις κάτι, ξοδεύτηκαν 100.000 και πού πήγαν. Εδώ μιλάμε για τρελά πράγματα. Να σου πω άλλο. Καταργούνται κοινοφελείς επιχειρήσεις του Δήμου. Ενδεικτικά, δεν έχουμε χρόνο. Ας το διαβάσουν οι υποψήφοι δήμαρχοι, μήπως κανένας αποσύρει την υποψηφιότητά του. Λοιπόν, πρόσεξε. Καταργούνται κοινοφελείς επιχειρήσεις του Δήμου. Ξέρεις τι σημαίνει δημοτική κοινοφελής επιχείρηση, Βίκη? Ναι. Να το πω με απλά λόγια, να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι το εργαλείο εκείνο που έχουν οι δήμαρχοι στα χέρια τους, όσοι βέβαια έχουν την ικανότητα να το κάνουν, γιατί είναι και αδιάφοροι δήμαρχοι και ανίκανοι. Μιλάω για αυτούς που δείχνουν ενδιαφέρον και τους ικανούς. Είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό μέσω αυτών των επιχειρήσεων να ασκήσουν κοινωνική πολιτική, να κάνουν παρεμβάσεις. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η κοινωνία μας σχημάζεται, έτσι, και οικονομικά κλπ., η κατάργηση αυτών των επιχειρήσεων που φαίνεται αδιανόητη. Δηλαδή, πώς θα παράξουν οι νέοι δήμαρχοι κοινωνικό έργο? Θα πάει ο άλλος να λέει ότι δήμαρχε πεινάω, πρόσεξε. Τα κοινωνικά πρωτοπολία θα καταργηθούν, είναι ένα ερώτημα. Τα κοινωνικά φαρμακεία θα καταργηθούν, είναι ένα ερώτημα. Και αν καταργηθούν, πώς θα μπορεί ο δήμαρχος να βοηθήσει ένα δημότη ο οποίος δεν έχει να φάει?
αφού δεν μπορεί να εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ. Άρα, μάλιστα, τι πολιτική θα ασκήσει. Λοιπόν, δύο μάρες θα είπες. Λοιπόν, επίσης, να πω κάτι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει το νομοσχέδιο. Στους Δήμους περνάει η ευθύνη, πρόσεξε τώρα, για τη συντήρηση, για τον καθαρισμό, για τα πάντα, όλου του οδικού δικτύου στα όρια των Δήμων τους. Πρόσεξε να δεις. Μην περνάει έτσι απαρατήρητο. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, είτε το δικό δίκτυο αυτό είναι χαρακτηρισμένο ως εθνική οδός, είτε μέχρι τώρα την ευθύνη την είχε η περιφέρεια, περνάει στους Δήμους. Και λέω εγώ, ωραία, μπορεί να πει η κυρία Υπουργός, είναι αυτή που έκανε τα κολέγια ανά τα ΑΕΗ, αν θυμάσαι, ως Υπουργός Παιδείας πέρσι. Λοιπόν, μπορεί να πει ότι όχι, εγώ το κάνω γιατί το κάνω στα πλαίσια της αποκέντρωσης. Δίνω στους Δήμους αρμοδιότητες. Ναι, δίνεις αρμοδιότητες. Πόρους θα διασφαλίσεις ή θα εκλιπαρούν οι δήμαρχοι αμάν για να κόψουν τα χορτάρια ή θα τους βρίζουν οι δημότες. Λοιπόν, πάντως ισχύει για μένα ότι... Καλά, αν ήμουν τώρα δεν θα μπορούσα να τα αποσύρω. Ένα τελευταίο σχόλιο, πολύ μικρό σχόλιο όμως, όσον αφορά τη θέση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, και για τις εκλογές, αλλά και για τη στήριξη όμως. Γιατί σήμερα, ας πούμε, είδαμε τον κύριο Παπά και το συζητούσαμε λίγο πριν και με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Βαγγέλη τον Πίχα. Ο κύριος Παπάς είπε, ξεκαθάρισε μάλλον, ότι στηρίζει τον κύριο Κασελάκη. Τώρα και οι βουλευτές όμως δεν θα έπρεπε να πάρουν θέση. Λοιπόν, ένα μισό λεπτό, μετά μπερδεύουμε λίγο. Ο κύριος Παπάς ήταν υποψήφιος και δεν περνάει στον δεύτερο γύρο. Είναι άλλη ιδιότητα του κύριου Παπά. Η ενενεργία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ αναφέρομαι εδώ στην περιοχή μας. Λοιπόν, και οι πρώην βουλευτές που δεν εξελέγησαν, έτσι, που ενδιαφέρονται όμως να είναι εκ νέου υποψήφοι. Ναι. Ακόμα αν θέλεις και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ενός επίπεδο νομών. Στην Άρτα, στη Σταλιάνα, στη Σπρωτεία κτλ. Νομαρχιακές επιτροπές. Δεν πρέπει να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Δηλαδή, να δούνε που θα γίνει, ναι, να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος και μετά να πάνε να υποβάλλουν τα διαπιστευτήριά τους για να έχουν την εύνοιά του. Ή κάποιοι επιμένουν ότι δεν είναι κακός ο χωρισμός. Τα διαζύγια δηλαδή και τα πολιτικά, έτσι πέρα από τα... Εγώ θα περίμενα και τους άλλους τους συνυποψηφίους ή την έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους στο δεύτερο γύρο των εκλογών, αλλά βλέπεις ότι και εκεί κάποιοι δεν έχουν ανοιχτά ταχθεί. Λοιπόν, θα το κάνουν τις επόμενες μέρες. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω και για πες μου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι κάποιοι, για παράδειγμα η κυρία Γεροβασίλη, το είχαμε πει και την άλλη φορά, δεν ξέρω, μαζί το είπαμε με την Αλεξάνδρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη δήλωσε εδώ, συνεντευξιαζόμενη στον εξαίρετο και το εννοώ έτσι συνάδελφο στο Σταγιάννα, στο ITV, στο Βλάση τον Τόκα, ερωτώμενη πριν τις εκλογές τις εσωκομματικές, ότι της είπε ότι υπάρχει περίπτωση να διασπαστείτε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ρήξη. Και η κυρία Γεροβασίλη είπε, το υπενθυμίσω ξανά, το είχα πει και τότε, ότι οι χωρισμοί δεν είναι απαραίτητα οδυνηροί. Ναι. Έτσι είπε ότι και το 2015 κάποιοι φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χάθηκαν. Εμείς επιβιώσαμε. Ναι, ναι. Τώρα, αν είναι με μεγέθη μη συγκρίσιμα τώρα, έτσι, και καταστάσεις μη συγκρίσιμες, άλλο το 15 με τα μνημόνια και άλλο τώρα με έναν υποψήφιο ο οποίος, εγώ αναρωτιέμαι, η κυρία Γεροβασίλη τι άποψη έχει. Θα παραμείνει με τον κύριο Κασελάκη ή θα επιμείνει στο διαζύγιο. Ερωτώ, η κυρία Τζούφη Σταγιάννα για παράδειγμα τι άποψη έχει. Δεν πρέπει να μας την πει. Ο κύριος Οικονόμου, πρώην βουλευτής βέβαια, το είπε. Ο κύριος Στέφου είπε ότι εγώ δεν είμαι με τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Στέφος, συγγνώμη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, το λέω με την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος με ποιον είναι. Δεν πρέπει. Κάποιοι το λένε, κάποιοι θέλουν να κρατάνε. Ο πρώην βουλευτής ο δικός σας, πώς λεγόταν Στην Άρτα, πώς λεγόταν. Κύριο Τσίρκας. Ο κύριος Τσίρκας, ναι. Δεν πρέπει να πει. Ο κύριος Μπάρκας δεν πρέπει να πει να ξέρουν οι Πρεβεζάνοι και τα λοιπά, ας πούμε, που θα πάρουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Μπορεί να το κάνουν τις επόμενες μέρες. Μη βιάζεσαι. Έχουμε μέρες. Λοιπόν. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Ναι, το ξέρω. Για να έχω την πρωτιά. Έτσι. Ρίχνεις κατευθείαν μπετονιά. Καλό βράδυ. Μόνο ο Κασελάκης θα έχει πρωτιές. Άσε να έχουμε και μια πρωτιά δημοσιογραφική. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Ακόμη μία προσπάθεια από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα, το τμήμα Τροχέας Άρτας συμμετείχε το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Σεπτεμβρίου στη Γιορτή Νέων που συρδιοργάνωσαν ο Δήμος Αρταίων και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας σε μία εκδήλωση με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις για την νεολαία με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων.
Ειδικότερα, στο γραφικό παραποτάμιο Πάρκο Άρτας, τα παιδιά εκτός των άλλων είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να διασκεδάσουν στον τάπητα κυκλοφοριακής αγωγής, να κατασκευάσουν επιδαπέδια παζλ, να φορέσουν γυαλιά προσομοίωσης και να ενημερωθούν με έντυπο υλικό από το αστυνομικό προσωπικό για τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Ακόμη το ενδιαφέρον των παιδιών τράβηξαν οι μοτοσυκλέτες και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, στα οποία κάθισαν έστω και για λίγο στη θέση του οδηγού. Ανάλογες ενέργειες θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση από τις αστυνομικές υπηρεσίες όλη την Ήπειρο, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, ώστε να απολαμβάνουμε όλοι ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον, χωρίς τροχαία ατυχήματα. Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτα σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα πράξεις που έλαβαν χώρα προτετραμήνου. Για την εμπλοκή της στις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ανυποψία στους υπαλλήλους επιχειρήσεων, κατά προτίμηση γυναίκες, προσποιούμενοι δήθεν τους λογιστές της εργοδότριας εταιρείας τους, αναφέροντάς τους ότι την χάνουν δικαιούχοι κρατικού επιδόματος. Ακολούθως, προκειμένου δήθεν να καταβληθεί στους υπαλλήλους το δικαιούμενο χρηματικό ποσό, αποσπούσαν κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής και με κατάλληλη καθοδήγηση μετέφεραν εν αγνία τους χρήματα σε λογαριασμό που διατηρούσε η κατηγορούμενη σε διαδικτυακή στοιχηματική εταιρεία, όπου στοιχημάτιζαν τα μεταφερθέντα χρήματα σε εν εξελίξη αθλητικούς αγώνες. Στη συνέχεια, στην περίπτωση που επιβεβαιώνονταν οι προβλέψεις τους σχετικά με την έκβαση των αγώνων, μετέφεραν τα αντίστοιχα κέρδη σε τραπεζικό λογαριασμό τους. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω μεθοδολογία, διακριβώθηκε ότι οι δράστες εμπλέκονται σε δύο περιπτώσεις εξαπάτησης και μία απόπειρα, όλες σε βάρος γυναικών, τις οποίες προδήλως επέλεγαν για να εκμεταλλευτούν πιθανή αγνιά τους σχετικά με τις στοιχηματικές ιστοσελίδες, καταφέρνοντας έτσι να αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 930 ευρώ. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημέλη Οδικών Άρτας, ενώ η έρευνα για την αποκάλυψη της ταυτότητας και έτερων εμπλεκομένων συνεχίζεται. Στον εξυγχρονισμό των κτηριακών υποδομών και στην αναβάθμιση όλων των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών και Φιλιππιάδες Θεσπρωτικού, Κρανέας και Ανογίου, με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών, προχωρά ο Δήμος Ζηρού. Ήδη υπογράφτηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 118.530 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας. Μεταξύ των εργασιών προβλέπονται χρωματισμοί τυχοποιίας, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αποκατάσταση φυστάμενων χώρων ΒΣΕ και κατασκευή ΒΣΕ ΑΜΕΑ, αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων θυρών, προμήθεια γραφείων καθιστικών αναμονής και ερμαριών, τοποθέτηση πινακίδων και λοιπών επιγραφείων. Δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ένα σταθμό φόρτισης απέκτησε η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκειμένου να αντικαταστήσει παλαιά συμβατικά οχήματα και να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα αυτοκίνητα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Περιφερειακή Ενότητα έχει πρωτοτυπήσει σε διάφορους τομείς, όπως με το πρότυπο πρόγραμμα της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου και συνεχίζει να είναι μπροστά σε κάθε καινοτομία. Τώρα, με την αγορά των δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ξεκινάμε τον εξυγχρονισμό του στόλου οχημάτων μας, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για το περιβάλλον, αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες». Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των στόχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις μεταφορές μέχρι το 2050. Μεταξύ των βασικών στόχων της στρατηγικής αυτής είναι η εξάλληψη των συμβατικών αυτοκινήτων στις πόλεις και η μείωση κατά 60% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.
Την 3η 12 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν δύο ακόμη ενέργειες διαβούλευσης μέσω του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Τα θεματικά εργαστήρια ενέργειας διαβούλευσης αφορούσαν τους τομείς δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες και αγροτική παραγωγή και ευφυής γεωργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα αντίστοιχα παρουσία καταξιωμένων ομιλητών. Στο εργαστήριο που αφορούσε τον τομέα των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορεί να αξιοποιήσει διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης των δημιουργικών επιχειρήσεων μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ύψους 5.543.000 ευρώ, στο οποίο εντάχθηκαν 71 επιχειρήσεις της περιφέρειας για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα. Επίσης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπονται περαιτέρω κίνητρα για την ενεργοποίηση, επανενεργοποίηση των αυτοαπασχολουμένων στον πολιτιστικό τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη με 3.380.000 ευρώ 45 φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας της περιοχής με ποσοστό ενίσχυσης 100%, το μεγαλύτερο ποσό σε όλη τη χώρα. Στο εργαστήριο που αφορούσε τον αγροτικό τομέα, ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής, επεσήμανε την ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον αγροτικό τομέα πάνω στην εφαρμογή των τεχνολογιών που εισάγει ευφυής γεωργία, παραδείγματος χάρη αισθητήρες, ντρόνς, ψεκασμού και άλλα, και οι οποίες αποτελούν μονόδρομο για τη σύμπλευση της γεωργίας με την ψηφιακή και τεχνολογική αλλαγή. Τόνισε επίσης την ανάγκη υλοποίησης νέων δράσεων και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τομέα και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι για τους δύο παραπάνω τομείς καλούνται να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στις διαδικτυακές έρευνες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γενικά εύθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται καιρός αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται καιρός στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπονται καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.